ορίσαμε μία ομάδα από τους κατεξοχήν ειδικούς να μας προτείνουν το επόμενο βήμα αναβάθμισης του ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων αλλά και του Ιωνίου Πανεπιστημίου με αμιγώς και αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια. Με αμιγή και αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια. Είναι μία επιτροπή λοιπόν που δούλεψε για πολλούς μήνες σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας αλλά κυρίως συζητώντας και με τους συναδέλφους. Δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Επιτροπής την εβδομάδα που πέρασε και τώρα έρχεται η σειρά του Υπουργείου να κάνει τις δικές του προτάσεις με βάση το πόρισμα της Επιτροπής. Εδώ. Αυτό που είναι αδιαπραγμάτευτο και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι το ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν είναι πια ένα πανεπιστήμιο που είναι σε ένα νησί, αλλά είναι ένα πανεπιστήμιο που θα είναι σε όλα τα νησιά. Αυτό είναι και ένα νέο μοντέλο διοίκησης, ένα νέο μοντέλο με πολύ ενδιαφέρουσες προκλήσεις εκπαιδευτικές, αλλά και ένα νέο μοντέλο ως προς την επαφή με την κοινωνία. Άρα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πια είναι ένα πανεπιστήμιο των Ιωνίων Νήσων στο σύνολό τους. Τώρα, βέβαιως υπάρχουν τα μικρά νησιά που θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να γίνουν και αυτά μέρη της διευρυμένης αυτής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Κέρκυρα ιδρύεται τμήμα τουριστικών σπουδών. Θα δούμε πώς θα είναι η τελική του ονομασία. Υπάρχει μια πρόταση που να είναι τουριστικών σπουδών και δημιουργικής οικονομίας. Νομίζω είναι ένα πράγμα που θα το δούμε. Ταυτοχρόνως, υπάρχουν πολλές άλλες δραστηριότητες που γίνονται και είναι δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να εμπλακεί ένα τριτοβάθμιο, ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παραδείγματος χάρη, το θαλάσσιο πάρκο στη Ζάκυνθο. Είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα. Υπάρχουν συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο. Εμείς λέμε ας τις πάμε ένα βήμα παρακάτω. Το Ίδρυμα του Ένου στην Κεφαλονιά. Το ίδιο. Ο Εύδοξος, το αστεροσκοπείο στην Κεφαλονιά. Το ίδιο. Τώρα, όταν λέμε μια περαιτέρω συνεργασία, εννοούμε να έρθουν σε επαφή οι επικεφαλείς με τους επικεφαλείς του Πανεπιστημίου και θα βρουν τρόπους περαιτέρω συνεργασίας. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν πιέζουμε κανέναν. Όποιος δεν θέλει, μένει στο υπάρχον καθεστώς σήμερα. Γιατί σήμερα υπάρχει ένα καθεστώς. Δεν είμαστε στο πουθενά. Εμείς λέμε μήπως μπορούμε με όλες αυτές τις δραστηριότητες να δούμε μια επόμενη μέρα η οποία θα βάλει τα θεμέλια για ένα θεσμό που θα παίξει έναν καθοριστικό ρόλο πια και στην κοινωνία αλλά και ως προς την παραγωγή της γνώσης που θα είναι το πανεπιστήμιο.